Και τώρα ανεβαίνει δυνατά και ο Βόρειος. Το Κατινάκι παίρνουμε την ευθεία. Είμαστε στην ευθεία τώρα με το Κατινάκι να οδηγεί. Και από την εσωτερική βλέπω την πριγκίπισσα είναι στη δεύτερη θέση. Και το βλέπω και το Βόρειο να ανεβαίνει πολύ δυνατά. Κατινάκι, πριγκίπισσα και Βόρειος. Και το Κατινάκι είναι στο σημείο των 7,5 φέρελων. Ξεκολουθεί να οδηγεί. Εδώ ο Βόρειος είναι στο ίδιο σημείο σχεδόν. Έχει πλησιάσει το Κατινάκι. Και ο Γιάκη Τούτουλ είναι στην τρίτη θέση. Και ο Βόρειος κερδίζει την υποδρομία με τον Κατινάκι στη δεύτερη θέση και τον Γιάνκι Τούτουλ στην τρίτη θέση. Ο Βόρειος λοιπόν με τον Ηλίαν Ανδρέου κερδίζει σήμερα μια εντυπωσιακή υποδρομία και το Κατινάκι που οδήγησε και έτρεξε πολύ καλά με τον μαθητευόμενο Ζιντήλη για μια ακόμη φορά δεύτερο. Τώρα οι ιδιοκτήτες του Βόρειου και ο προπονητής του σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Ο μεγαλοϊδιοκτήτης, κύριος Χρυσοστόμου, τον προπονητή, τον Πασχάλη Χατζηβασίλη, αποθανατίζονται σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Και τα άλογα τώρα στον χώρο του διοικητήριου. Βλέπω τον πρόεδρο του ΟΔΙΕ, τον κύριο Σακελαρίου εδώ, τον κύριο Στροβολίδη, τον γραμματέα διευθυντή της Λέσχης και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δρομών Ονύπων, ο κύριος Ρωτός απονέμει το κύπελο στους ιδιοκτήτες του Βόρειου που έχουν κερδίσει την πρώτη υποδρομία και το κρατά τώρα ευτυχισμένος ο Ηλίας Ανδρέου σε ένα ωραίο στιγμιότυπο. Κοντά βλέπω τον υποδρομιάρχη, τον κύριο Χαραλαμπίδη και τα άλογα τώρα οδηγούνται στο χώρο επιδείξεως.